έδωσε λοιπόν ένα πλάνο της η κυρία Κλούνεϊ πια. Κατεβαίνοντας. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ εντυπωσιακή. Είναι πολύ εντυπωσιακή, Γιώργο. Είναι εντυπωσιακή. Είναι πολύ εντυπωσιακή. Η Ντόνια Σωτηροπούλου είναι η φίλη. Πιο αδύνατη. Εντάξει. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι ο γάμος έγινε και μένουν στο Παλάτσο Παπαντόπουλη. Το οποίο είναι ελληνική οικογένεια. Ακριβώς, τον Κόντε Παπαδόπουλον από την Κέρκυρα, όπου πριν από πάρα πολλά χρόνια. Καμία σχέση με τα μπισκότα αυτή έχουν. Όχι, Γιώργο, με καμία το σχέση. Μας εδώ βλέπουμε τη φωτογραφία και τη διαμαντένια Βέρα. Διαμαντένια Βέρα φόρεσε. Και σύμφωνα με πληροφορίες είναι του οίκου Αλεξάνδερ Μακκουίν τον ηθικό. Δεν έχουμε καμία άλλη πληροφορία. Αυτό που φοράει είναι ο Ζαμπατίστα Βάλκη. Ναι. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι. Και εδώ είναι την προηγούμενη μέρα που φορούσε κόκκινα. Αχ, ωραία, Βαλεντίνο, τι είναι αυτό. Πρότιμα... Να παντρευτείς και να είναι πιο ωραίος ο γαμπρός. Γιατί το λες, και αυτό σωστό. Ο γαμπρός είναι ο Στάρ, μωρέ φέ. Και αυτό σωστό. Έτσι όμως έχει τον αέρα της κλασάτης. Παιδιά, και αυτή όμως δεν καμιά. Δηλαδή και ο Ρουβάς παιδιά έχει τη ζυγούλη. Αλλά η ζυγούλη είναι θεά. Ότι είναι μια γυναίκα. Εδώ δεν ήθελε πρεστή. Έχω να σας πω ότι είναι μια γυναίκα εξαιρετικά επιτυχημένη. Η πιο μεγάλο δικηγόρος ακριβώς στο Λονδίνο. Θεωρείται και η πιο σεξι δικηγόρος του Λονδίνου. Κλασάτη επίσης. Και κατάφερε να τον τυλίξει μέσα σε 8 μήνες. Και μάλιστα έχασε ένα στοίχημα αυτός. Γιατί... Έχασε ένα στοίχημα. Είχε βάλει πριν από πάρα πολλά χρόνια στοίχημα Γιώργο με την Nicole Kidman. Ότι είναι μέχρι τα 55. Εγώ έχω να σας πω ότι αυτή η φωτογραφία, ας μείνουμε σε αυτή τη φωτογραφία, έδωσε το ζευγάρι στους καλεσμένους στο γάμο. Ότι είναι μια πολύ τρυφερή και γλυκιά φωτογραφία που τη τραβάει το αυτή. Αν δεν κάνω λάθος, το δαγκώνει το καπέλο. Ήταν η προηγούμενη φωτογραφία και την έδωσαν σαν αυτή. Πάντως μια πολύ τρυφερή φωτογραφία. Αυτό το. Θα σας πω. Ναι, συμπέρασμα. Πολλές φορές κάποια ζευγάρια τα καταλαβαίνεις από τη γλώσσα του σώματος. Δηλαδή, το πόσο πλησιάζει ένα τον άλλο, καταλαβαίνεις και τι σχέση έχουν. Αυτοί οι δύο, ρε παιδί μου, είναι σαν να παίζουν σε ταινία. Και τότε γιατί παντρευτήκαμε. Δεν ξέρω. Στους 8 μήνες. Είναι 1,5 εκατομμύριο πήρανε. Και εγώ θα παντρευόμουν 1,5 εκατομμύριο. Επειδή δεν φιλούνται δημοσίως, δεν κάνουν σεξ. Ρε παιδί μου, βλέπεις τον τρόπο που αγγίζεις τον άλλο, καταλαβαίνεις αν είναι... Λέπτε, πήλεπτε. Γιώργο, περιμένει ο Κλούνεϊ 1,5 εκατομμύριο, αλλά και τώρα μου λες. Για μια ταινία παίρνει 20. Δεν ξέρω. Κάτι... Είναι ειδική ημέρα. Κάτι το βρωμάζει, παιδιά. Είναι κανένας πεινασμένος. Πώς το παράξεις, παιδιά,